ανθρώπου τύπου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ακριβώς επειδή αποφάσισε μετά από έναν εσωτερικό διάλογο που μας εξήγησε την προηγούμενη εβδομάδα να ενταχθεί ο ίδιος στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Ο κύριος Βάσος Οικονόμου, λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Θέλω, έτσι όπως είμαστε μαζί, να ακούσουμε τις δηλώσεις που σας αφορούν προσωπικά, τις οποίες έκανε βεβαίως μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του ΣΥΓΜΑ και τον συνάδελφο Ανδρέα Δημητρόπουλο, ο Πέτρος Αγαθαγγέλου, ο πρόεδρος του ΠΙΣ, και μετά να ακούσουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις. Οι θέσεις και οι προσωπικές απόψεις του κάθε συναδέλφου είναι σεβαστές. Ζούμε σε μια δημοκρατία. Ο κάθε ένας μπορεί να εκφράσει την άποψη και να κάνει τις επιλογές του. Αυτό δεν αποτελεί για μας οποιαδήποτε αναφορά. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω ότι έχει ενοχλήσει είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει τοποθετηθεί ο συνάδελφος, ιδιαίτερα όταν είσαι ο εκπρόσωπος τύπου ενός θεσμού όπου σου δίνεται το βήμα να εκφράσεις δημόσια τις επίσημες και ομόφωνες θέσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι εδώ που θα πρέπει να το σεβαστούμε. Παρόλα τα αυτά όμως συνεχίζουμε η προτεραιότητα. Ναι, δεν είναι μείζον θέμα τώρα, αλλά το μείζον θέμα είναι το γεσί. Απόλυτα σωστό. Μην επικεντρωθούμε σε αυτό, δηλαδή. Καμιά φορά ξέρετε τι κάνουμε εμείς. Χάνουμε το δάσος εχάρι του δέντρου. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί και εμάς μας εξέγνησε, κύριε Δημητρόπουλε, όταν γίναμε μάρτυρες σε πρωτοσέλιδες αναφορές για ένα συνάδελφο, ο οποίος ανήκει ένα στους 3.000 συναδέλφους, οι οποίοι επέλεξαν να είναι στο Εθνικό Σχέδιο Υγείας. Αλλά επειδή έτυχε να είναι ο εκφραστής του επίσημου. Έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Αυτό είναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Ο ΠΙΣ θα πάρει μέτρα εναντίον του Βάσου. Φαντάζομαι ότι όταν ένας διαφωνεί, δεν μπορεί να είναι και στο συλλογικό όργανο. Ο θεσμός έχει εσωτερικούς κανονισμούς και υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πολλές φορές θα πρέπει να ακολουθηθούν, θα συζητηθούν, και όπως συζητούμε και για πολλά άλλα θέματα, αυτό θα είναι και θέμα αναφοράς και συζήτησης στην ολομέλεια του γιατρέ. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, για να τα συνοψίσουμε λίγο, δεν ενόχλησε λοιπόν το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ η απόφασή σας να ενταχθείτε στο ΓΕΣΥ. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό κατηγορό ότι εκμεταλλευτήκατε τη θέση σας ως εκπρόσωπος τύπου και αυτό είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις θέσεις που εκφράσατε όταν αλλάξατε άποψη εσείς για το ΓΕΣΥ. Μάλιστα. Είμαι στην καταπληκτική σας διάθεση και θα δηλώσω το εξής. Την απόφαση την πήρα όταν είχα παραιτηθεί από εκπρόσωπο τύπου για λόγους ευπρέπειας και ευσυνειδητίας. Έναν το κρατήριο. Δεύτερον, λέτε ότι δεν ενόχλησε. Δεν ενόχλησε διότι πρέπει να λέμε την αλήθεια. Έχει απόλυτο δίκιο ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα το θεωρούσα ενοχλητική την απόφαση αυτή, την οποία πήρα μετά από πολύ προβληματισμό και βασανιστικές σκέψεις. Καλός ή κακός, ορθός ή εσφαλμένος, καλός και ορθός κατά την άποψή μου, και στην blasting gun, στη μια πλευρά έβαλα και τους συνάδελφους τους οποίους εκπροσωπούσα ως εκπρόσωπους τύπου, διότι με τις βασικές θέσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ως αναφορά την εφαρμογή του προτινομένου ΓΕΣΥ, ουδόλως επουδενή και εν ουδημιά περιπτώσει διαφωνώ. Εξακολουθώ και εγώ, όπως γραπτός υπέβαλα, διότι είμαι ο παδός του Βερ Παβόλας Κρίστα Μάνελτ, ότι διατηρώ τις αμφιβολίες μου, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, διατηρώ και τις διαφωνίες μου, αλλά επέλεξα να συμπληθώ με τον ΟΑΗ στην πρωτοβάθμια ιατρική, την πρώτη φάση της πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, για να δώσω τις μάχες μου εντός του ΓΕΣΥ, διότι το μεγάλο στοίχημα με τη λίγη μπύρα που αδόστησα τις δεκαετίες που ενεπλάγηκα σε αυτόν τον κοικιώνα που ονομάζεται ΓΕΣΥ, το μεγάλο στίχημα για την κοινωνία μας, την νεαρή, διαπλεκόμενη, μη διεφθαρμένη, κομματοκρατούμενη κοινωνία μας. Βαριές κουβέντες λέτε, κύριε Οικονόμου. Πάντοτε. Πάντοτε. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, πάντοτε. Δεν είναι η πρωτοβάθμια, είναι η δευτεροβάθμια. Εκεί θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι,
διότι τα δημόσια νοσηλευτήρια τα οποία αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καθυστερημένα άρχισαν να αναδιαφρώνονται για να οδηγηθούν στην αυτονόμηση. Λοιπόν, εάν δεν αυτονομηθούν, είναι πάρα πολλά δύσκολα τα πράγματα, διότι πάρα πολλές φορές είπα στο παρελθόν, και ευτυχώς τα έχω όλα καταγραμμένα, διότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν του εαυτού μου μη εξαιρουμένου, έχω τα καταγραμμένα ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια που είναι περιουσία όλων μας, όλων των πολιτών, όχι της σημερινής κυβέρνησης, του σημερινού υπουργού, του ΟΑΗ, του οποιοδήποτε, της αυριανής κυβέρνησης, είναι περιουσία του κυπριακού λαού και πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμούν, διότι το τεράστιο οικοδόμιο που ονομάζουμε ηγεσί, το πιο μεγάλο επίβολο κοινωνικών, αστροϊστικών, ανθρωπιστικών και πολυέξοδο σχέδιων που θα τολμήσει η κοινωνία μας να εφαρμόσει, πρέπει να κάτσει πάση στέρεες βάσεις. Και αν τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν συμβληθούν σε λειτουργήσιμη κατάσταση με το ΓΕΣΥ, εκεί θα χάσουμε τον αγώνα. Η στάση που έχει πλέον και είναι η τελευταία κουβέντα, κύριε Οικονόμου, που θέλω από εσάς. Και επιμένω και έχω επιμείνει και άλλες φορές. Είστε πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας. Γι' αυτό ακριβώς περιμένω από εσάς να μας δώσετε αυτές τις απαντήσεις που ο κόσμος τις χρειάζεται. Η στάση του ΠΙΣ, ανεξάρτητα από το ότι εσείς έχετε πλέον εξαιρεθεί και όπως μας εξηγήσατε τώρα, εξαιρεθήκατε πριν ακόμα ανακοινώσετε την απόφασή σας. Η στάση του ΠΙΣ αυτή τη στιγμή βοηθάει στο να έχουμε καλύτερο ΓΕΣΥ? Ποιο πράγμα να βοηθάει? Η στάση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της ηγεσίας όπως είναι σήμερα και αυτά που ακούσαμε τον κύριο Καθαγγέλου να λέει σήμερα ξανά για τις κόκκινες γραμμές, βοηθάει στο να έχουμε καλύτερο ΓΕΣΥ? Να σας πω, πάσε θέματα αυτόνε βοήθησε πάρα πολλά. Εξού και πετύχαμε αρκετά πράγματα, διότι εγώ δεν είμαι μηδενιστής. Ναι. Έδωσαν αρκετά πράγματα. Αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο σε πολλά σημεία ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε. Δεν επετύχαμε τις βασικές προϋποθέσεις. Και θεωρώ ότι δεν τελειώνει εδώ ο αγώνας, διότι με την εφαρμογή αυτού του προτινωμένου σχεδίου στην πορεία θα ακούσουμε και άλλες απόψεις και άλλες εξελίξεις και θα δούμε πώς λειτουργεί, αν λειτουργεί, και είμαστε έτοιμοι στην πορεία να διορθώσουμε ό,τι διορθώνεται ή και να αλλάξουμε ό,τι είναι ανάγκη να το αλλάξουμε, ακόμα και νομοθεσίες, ακόμα και κανονισμούς, ακόμα διαφορετικά. Δεν θα ήμουν εκτός πραγματικότητας, διότι η στάση αυτή εκτός του ΓΕΣΥ, πέραν του ότι αφήνει εκτεθειμένους τους ασθενείς μου, τους οποίους επί δεκαετίες με εμπιστεύονται, θεωρώ ότι τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε εντός του ΓΕΣΥ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και η προσωπική μου τοποθέτηση. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.